Ποιο που κυνηγάει. Κόντρα λέει στην Ελλάδα. Ναι, ωραία, ναι, είναι ένα παιδιά ναι. Και αυτά. Εντάξει. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν το έχετε καταλάβει προφανώ. Εγώ είμαι κόντρα στην ελληνική πιτσιρικολάτρια. Δεν με νοιάζει αν θα βάλει. Καλά κάνει και βάζει η Ολλανδία 8-20χρόνου και η Αγγλία 7-19χρόνου. Μαζί του. Κάνα πρόβλημα για να φτιάξουν. Γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα λοιπόν να βάζει 8-20χρόνου. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι το 95% των καλών λόγων που λέγονται για πιτσιρικάδε είναι πληρωμένα λόγια. Μέσω μια περίεργη διαδικασία που δεν έχει να κάνει απαραίτητα με χρήματα. Εντάξει, ναι, δεν είναι πληρωμένα. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνεις. Είναι λόγια τα οποία. Καθυπαγόρευση. Είναι καθυπαγόρευση ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν πρόκειται περί ας πούμε μιας ναι. δημοσιογραφικής εκπόρνευσης στην προηγούμενη περίπτωση. Όχι, δηλαδή, ρε φίλε. Μιλάμε με καλά λόγια για νέους, είτε γιατί είναι νέοι, χωρίς να κοιτάζουμε καν τι κάνουν, είτε γιατί κάποιος μας ταπρίζει όλη μέρα με κάποιο συγκεκριμένο. Οπότε λέμε ότι εντάξει, τι να κάνουμε, θα πούμε δύο κουβέντες για να σταματήσει να μας ταπρίζει. Ή γιατί έχουμε καλές σχέσεις με τον μάνατζερ του τύπου, ο οποίος μας έχει κάνει 5-6 υπηρετήσεις. Τι συνέστη άλλη αίρεση. Με νοιάζει. Τι με νοιάζει. Διότι αυτά τα πράγματα τα οποία ακούω. Δεν μου επιτρέπουν εμένα να έχω καθαρή κρίση. Γιατί ξέρω γιατί λέγονται. Δηλαδή ξέρω ότι πίσω από αυτά τα καλά λόγια δεν υπάρχει μια αξιολόγηση η οποία έχει να κάνει με το τι βλέπουμε, αλλά έχει να κάνει με το τι πρέπει να λέμε. Αυτό δεν μπορώ να το, δεν το αντέχω. Οκ, φίλε, περίμενα, να το πάμε το πράγμα. Έχεις δει 1, 2, 100, 5.000 μάτς στη ζωή σου, έτσι. Α, κάποια κρίση έχει δει. Ναι, ναι. Σου λέει λοιπόν ένα, α πούμε, ξέρω εγώ, παιχταράς ο Σαλέκας. Ναι. Οκ. Okay. Τον κοιτά το Σαλέκα, λες είναι, δεν είναι. Ναι. Κρίνει. Εάν υπάρχουν 1.000 άτομα που έχουν πει μάπα ο Σαλέκας ή 1.000 που λένε υπέρλαμπρο άστρο ο Σαλέκας, τι σε ενδιαφέρει. Δρέση, δημιουργείται μια κατάσταση από το μπλα μπλα, ναι. η οποία ξεπερνάει το τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Αυτό λοιπόν το πράγμα εμένα ναι. με κάνει συγκλονιστικά ύποπτο. Σε οτιδήποτε σε έχει να κάνει καχύποπτο, με. Καχύποπτο, όχι ύποπτο εσένα. Καχύποπτο. Καχύποπτο, ναι. Okay, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα λόγια αυτά τα οποία. Ναι. Πώς το λένε, ακολουθούν okay, τους παίκτες. Αυτό ισχύει. Επιπλέον. Δεν βλέπω και τίποτα εγώ. Τι δεν βλέπεις βλέπω, τίποτα. Δηλαδή. Δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή, εσύ σου έλεγα ότι ήταν καλό παίκτη ο Γιανούλη. Φάγει φαγωδί. Ρε παιδάκι, μπορεί να ήταν καλό ο Πασογιάννη, μπορεί να μην ήταν, δεν ξέρω. Δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή βλέπω την εθνική ελπίδα να παίζει με αυτά τα αστέρια τα δικά μα. Ναι. Να χάνει 4-0 την Πορτογαλία στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και κανένα να μην λέει, ρε παιδιά, μήπω αυτά που λέμε για αυτά τα αστέρια είναι υπερβολικά πράγματα. Είναι γιατί σε διεθνέ επίπεδο δεν κάνουν τίποτα. Μπορεί δύο να είναι καλοί και οι υπόλοιποι 9 να είναι μάπα. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι όλοι καλοί στην Ελλάδα. Όποιος είναι νέος, εμφανίζεται κάτω από 20 χρονών, γκολ παίζει κυνηγός κάποιος. Γκολ δεν έχει βάλει ακόμα. Να δούμε πώς είναι να τρέξει τα λεφτά. Και λένε θα πάει στην Arsenal, θα πάει στην. Λέγε την κρίση σου, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ. Είμαι κατά αυτή τη ιστορία. Είμαι κατά. Δηλαδή, εγώ θα απαγόρευα να αναφέρονται τα ονόματα των παιδιών. Κατά. Δεν φταίνουν όμως τα παιδιά σε κάτι. Όχι, φταίνουν και τα παιδιά. Τι κάνουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά βάζουν το κεφάλι του στα 18 είναι πώς θα βρουν έναν μάνατζερ να βρει άκρες με τον Καρπετόπουλο, να λέει ο Καρπετόπουλος είναι καλοί παίχτες, να πάρουν ένα συμβόλαιο να τα οικονομήσουν 20 χρονών. Αυτό δεν είναι, είναι άθλιο. Κανένας επειδή θα πει ο Καρπετόπουλος. Περιμένουμε. Ρε πατεράδες με έχουν πιάσει και μου λένε θα να σου δώσω λεφτά να πεις για το γιο μου για να γίνει να παίξω τέτοιο. Και νομίζουν ότι αν εγώ πω για το γιο τους θα γίνει κάτι. Καλά, πράγμα που σημαίνει. Πατέρα, και ότι κάποιο άλλο ακριβώ τα παίρνει και λέει. Κατάλαβε ναι, παιδί μου. Αυτό είναι το τρομερό. Ρε, εσύ, κατάλαβα τον πόνο του πατέρα. Θέλω να σου πω το εξή. Είναι και πάλι λε μια άλλη ιστορία τώρα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι είτε επειδή θεωρούν ασφαλέ το να εξυμνούν, όπου ισχύει σε πολλά πράγματα στον αθλητισμό, του νέου το κάνουν χωρί να έχουν πάρει φράγκα. Και όχι, πάλι, ναι. και πάλι η άποψή του είναι. Το είπα κι εγώ. Άστα να πάω στο διάλογο. Δηλαδή υπάρχει. Αλλά παραμένει. Εσύ, το μοναδικό πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι η κρίση σου μια μέρα που θα πούνε, ας πούμε, είπε ο Καρπετόπουλος για τον Μπακαλιάνη ότι θα γίνει το επόμενο star τη Manchester United ή ότι δεν κάνει ούτε για να πω στον να δουλεύει σε φούρνο. Ναι. Να είσαι όσο το δυνατόν πιο σωστό στι περισσότερε των περιπτώσεων. Αυτό είναι για σένα. Δεν είναι αθλητικό. Όχι, όχι. Δεν έχω τελείως άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ, δηλαδή, πώς το λένε, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ακολουθεί τα νέα παιδιά στην Ελλάδα είναι. Πώς να σου πω, δηλαδή. Προτιμώ να το καταγγέλω παρά να σπάζω με το οτιδήποτε. Προτιμώ να φωνάζω ότι είναι μπούρδες αυτά που λέγονται παρά να σπάζονται. Δικαίως και αδίκως μετά κουπανάς. Όχι, δικαίως και αδίκως δεν υπάρχει. Γιατί αν ο άλλος είναι καλός, δηλαδή μόλις για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης
Ναι. Πήγε, έκανε, κάνει μια καριέρα. Πήγε ωραία, στην μπράβο. Αγγλία. Ναι, σου λέω ότι ήταν απόρριψη. Σταματάει κανένα. Επειδή λέει. Το Σάλιακα, ξέρει το Γιάννη. Τον Σάλιακα ή τον Γιάννη. Τον Σάλιακα δεν έχει πει. Καμία καριέρα δεν βγάζουν. Δεν μπορώ όμω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώ να σου πω. Ενδιαφερθήκαν στη Γερμανία, δεν είναι επειδή έγραψε κάποιο σε μια εφημερίδα ελληνική. Προ Θεό. Κατάλαβε. Αλλά εδώ μιλάμε για το. Πώ το λένε το τέτοιο. Λέει Γερμανό και λέει στα πιτσιρίκια. Όχι, ρε. Εγώ μπορώ να σου πω δηλαδή επιμέρου, αν μου πει 10 πιτσιρίκια. Την κρίση μου, όσου έχω δει να παίζουν μπάλα. Και όσοι μπάλα μπορώ να καταλάβω ότι παίζει ο άλλο. Λοιπόν, μπορώ να σου πω, αυτό που μου μοιάζει καλό, αυτό δεν μου μοιάζει καλό. Για παράδειγμα, επιθετικό παίκτη είχα να πω πριν από τον Κωνσταντίνα καλό πολλά χρόνια. Ναι. Μου φαίνεται ότι είναι ένα παιδί, δεν ξέρω πού θα φτάσει, αλλά είναι ένα παιδί που σκέφτεται out of the box, δηλαδή δεν σκέφτεται τυπικά το ποδόσφαιρο. Έχει κινήσει οι οποίε είναι ενδιαφέρουσε κινήσει. Τώρα πού στο διάβασμα. Να περιμένουμε να βάλει ένα γκολ. Τι πες? Να περιμένουμε να βάλει ένα γκολ πρώτα, κυνηγός. Ναι, να περιμένουμε. Βάλει το λοιπόν στα μέλη. Το... Γιατί για την ώρα αυτό που μένει στο τέλος είναι πολύ, ότι βουτάει με τον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχει ο πέναλτι. Αυτά βλέπω εγώ. Α, κάτι, δεν καταλαβαίνω. Έχει... Άμα δηλαδή μπαίνει ένα 18 χρονών και βουτάει να πάρει πέναλτι, πού μπράβο. Όχι, δεν είναι μπράβο. Να κάνει κάτι καλύτερο. Για να δικό σου. Κατάλαβε. Λοιπόν. Ναι. Άλλο το να βουτάς ξέρεις και να μην έχεις τίποτα περισσότερο από τη βουτιά και άλλο να έχεις βουτήξει που όλοι οι επιθετικοί έχουν βουτήξει. Θα μου πεις σε τέτοια ηλικία. Σε τέτοια μόλις εμφανίστηκε. Τι μόλις εμφανίστηκε, άμα δεν εμφανίσει. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχεις δει απάνω στον Κωνσταντιλιά ότι έχει το μόνο πράγμα που βουτάει. Ειλικρινά είναι το μόνο που μου έχει μείνει στο κεφάλι. Αν εξαιρέσει το παιδί, μία-δύο ενέργειε. Να βάλω μου τι δύο ενέργειε. Δεν ξεκινά λοιπόν. Αν δεν ήταν 19 χρονών και ήταν 25, δεν θα ασχολούταν κανένα. Τελευταίο μάτσο. Ο Νάρη έχει βάλει μια γκολάρα, α πούμε. Δύο. Ποιο Νάρη? Ο Νάρη, παίζει τη θέση του. Είναι τραυματίας και παίζει τώρα ο Κωνσταντέλιας. Ή βάλει δύο γκολ με τα πέτρια στα μάτια σου. Εσύ ένα στον Ολυμπιακό. Κάνει ένα πέρασμα πάνω στη γραμμή. Κάνει ένα πέρασμα πάνω στη γραμμή που δείχνει ότι ξέρει μπάλα. Βεβαίω. Ή κανένα δεν ξέρει μπάλα. Δηλαδή, σήμερα παίζει την πρώτη εθνική. Θα βάλουμε ένα ζήτημα αν ξέρει μπάλα. Θέλω να σου πω παίκτε στην πρώτη εθνική που δεν ξέρουν μπάλα. Δεν ξέρω κανένα. Λοιπόν, οι περισσότεροι επιθετικοί Έλληνε, α πούμε, είναι αστα να πάνε. Λοιπόν, τέλο πάντων, σου το λέω για τον εξή λόγο ότι ορισμένοι. Δείχνουν κάποια στοιχεία. Ορισμένοι κάνουν μπάμ ότι θα πάνε καλά. Μπορεί εντάξει να χαλάσει και τα λοιπά. Θα πάνε καλά. Και ορισμένοι εντάξει, λες πολύ φασαρία για το τίποτα τώρα. Εσύ έχεις μείνει πολύ φασαρία ρε φίλε, για το τίποτα. Είναι δυνατόν οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής εμφανίζεται στην Ελλάδα 18 χρονών να είναι ταλαντούχος και να λένε όλοι νάτος και έρχεται. Είναι δυνατόν όλοι να μην υπάρχει για έναν από αυτούς που έχουμε δει ένας να πει δεν είναι και τίποτα ρε παιδιά αυτός. Ένας ψηλός είναι ο οποίος παίζει στην άμυνα. Να πει, ξέρω εγώ, ένα παιδί γρήγορο με την μπάλα στα πόδια. Περιμένετε λίγο να δούμε. Είναι δυνατόν όλοι να είναι ταλαντούχοι. Όλοι! Όλοι όπου παίζουν είναι σούπερ ταλαντούχοι, φοβεροί ταλαντούχοι. Θα χτιστεί πάνω τους, δεν ξέρω και εγώ τι. Και δεν παίζει κανένας μετά. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν και παίζουν είναι. Ναι. Τι να σου πω, δηλαδή πρέπει να είναι 5%.